Υπάρχουν εργαζόμενοι στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις υπήρχαν οι μοτοσυκλητιστές, μέρος του κινήματος των αγανακτισμένων πολιτών. Υπήρχαν κίνηση πολιτών Άρδιν, τα μέλη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ΠΑΜΕ. Ακόμη διαβάζω εδώ και μέλη της Χρυσής Αυγής. Αυτό που μπορώ εγώ, Χρήστα, να σας περιγράψω από την εικόνα που είδα, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια είχαμε συνηθίσει να βρίσκονται με τα παιδιά τους στο χέρι και να παρακολουθούν την παρέλαση, σήμερα βρέθηκαν στη μέση του οδοστρώματος και άνθρωποι όλων των ηλικιών, από παιδιά του σχολείου έως συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι άνθρωποι, θα σας πω χαρακτηριστικά. Ότι είδα έναν καθηγητή μου από το σχολείο, ο οποίος πολύ ήρεμα με μια ελληνική σημαία βρισκόταν μέσα στους συγκεντρωμένους και διαμαρτύρονταν. Θέλω δηλαδή να σας πω ότι η περιγραφή της εικόνας έχει να κάνει με απλούς πολίτες, οικογενειάρχες, εργαζόμενους αυτής της πόλης. Και πολύ καλά κάνεις και, σωματεία, πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις αυτό, γιατί σε μια τόσο ευαίσθητη περίοδο είναι πολύ επικίνδυνο καμιά φορά να χαρακτηρίσεις μια κινητοποίηση με τρόπο που θα μπορούσε, αντί να κατευνάσει τα πνεύματα, να οξύνει αντιπαραθέσεις. Μένει να το δούμε πώς και γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο της ματέωσης της παρέλασης. Πρέπει όμως να το ερμηνεύσουμε με ψυχραιμία. Το επιβάλλουν και οι συνθήκες και το κλίμα στην κοινωνία το τελευταίο διάστημα. Πάντως, η εικόνα αποτυπώνει και μας οδηγεί σε ένα ασφαλές συμπέρασμα ότι είναι πάρα πολύς ο κόσμος που συμμετείχε σε αυτήν την ιδιόρυθμη μεν, αλλά από ό,τι φαίνεται μαζική κινητοποίηση. Και είχε ως αποτέλεσμα, εδώ βλέπω, συνεχίζεται με οχήματα των... Είναι κάποιες ομάδες διάσωσης που συνεχίζουν, Μαρία. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έρχεται η σημεοφόρος της ελληνικής αστυνομίας. Όχι, δεν είναι της ελληνικής αστυνομίας, μου θέλει να πλησιάσω. Πρέπει να είναι εθελοντικές ομάδες διάσωσης. Εθελοντική ομάδα διάσωσης πρέπει διασώστης, να είναι, έχει δίκιο. Ασθενοφόρο διακρίνω στο βάθος. Υποθέτω ότι το χειροκρότημα των πολιτών... Πολιτικό κονόμι, Χρήστο, αυτή τη στιγμή περνάνε. Ναι, το χειροκρότημα των πολιτών που συνέβαλαν στη ματέωση της παρέλασης ίσως δίνει μία απάντηση ότι προσπαθούν με αυτόν τον ιδιόρυθμο τρόπο να τιμήσουν το μήνυμα της σημερινής ημέρας, αλλά να στείλουν και κάποια άλλα μηνύματα που έχουν σχέση μάλλον με τα όσα βιώνουμε τους τελευταίους μήνες γύρω από την οικονομική κρίση. Θα δούμε, όπως θα προσπαθήσουμε... Όπως ακριβώς λένε κάποιοι σε πηγαδάκια αυτή τη στιγμή, ο σκοπός δεν ήταν να ματαιωθεί ουσιαστικά η παρέλαση. Ο σκοπός ήταν να διαμαρτυρηθούν στους επισήμους. Μάλιστα. Όλοι οι πολίτες που βρέθηκαν εδώ κάτω στην Παραλιακή ήρθαν για να χειροκροτήσουν αυτή την εθνική. Την ημέρα της Εθνικής Εορτής ήρθαν να χειροκροτήσουν. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή με την Μαρία Τραβλού. Παραμένουν και η Μαρία Τραβλού και η ρεπόρτερ της ΕΡΤΡΙΑ που βρίσκονται στο σημείο της παρέλασης και θα μας μεταφέρουν και το κλίμα και τα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη. Είπαμε νωρίτερα ότι οι συγκεντρώσεις και η ματέωση, η αναγκαστική ματέωση και του στρατιωτικού σκέλους της παρελάσεως προκάλεσαν την δυσφορία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κάρολ Παπούλια. Εκπροσωπούσε την κυβέρνηση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Πάνος Μπεγλίτης. Υπήρξαν και κάποιες δηλώσεις που έγιναν στα τηλεοπτικά συνεργεία. Μπορούμε να τις θυμηθούμε, να τις παρακολουθήσουμε. Θέλω να αποχωρήσω. Ήρθα εδώ για να τιμήσω την πόλη, μια ιστορική πόλη, και να τιμήσω την ημέρα. Είναι όμως ορισμένοι οι οποίοι θέλουν να ματαιωθεί αυτή η ευθύνηση. Τι πρέπει να γίνει, πάρα κύριε πολύ. Πάμε πάρα πολύ. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Πρόεδρε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε, δίνει ο ελληνικός λαός μια μεγάλη μάχη. Στο δεύτερο. Την έδωσε. Χαίρεστε, λοιπόν. Σαν σήμερα, πριν από χρόνια, σήμερα εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να ξεπεράσει αυτή την δύσκολη στιγμή. Πρέπει όλοι μας να βάλουμε τις δυνάμεις μας. Θεωρώ ότι η τελευταία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θετικά στοιχεία τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε, να συστρατευτούμε και να ξεπεράσουμε την κρίση έτσι ώστε να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα απαλλαγμένη από δουλείες και από επιταγές τρίτων και να καθαρίσουμε το σπίτι μας και να παραδώσουμε το σπίτι μας στα παιδιά μας καθαρό και αλόβητο.
Παρακολουθήσαμε την δήλωση που έκανε πριν από λίγο ώρα ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Κάρολος Παπούλιας. Ήταν εμφανής η φόρτιση, η ειλικρινής φόρτιση για την εξέλιξη των γεγονότων. Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με το χώρο που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η παρέλαση. Συνεχίζεται κάτω από το κλίμα που περιγράψαμε και νωρίτερα. Ας δούμε την εικόνα με τα τμήματα, με τα οχήματα που διασχίζουν αυτή τη στενή λωρίδα που έχουν αφήσει οι πολίτες που είχαν καταλάβει το οδόστρωμα. Είναι και η Φρόσο η Βαρβάρα, η συνάδελφος στο σημείο της παρέλασης. Καλησπέρα Φρόσο και σε σένα. Καλησπέρα Χρήστο. Βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, που όπως μπορείτε να και εσείς έχετε καταλάβει οι διαδηλωτές. Και αυτή τη στιγμή περνούν κάποια οχήματα εθελοντικών ομάδας διάσωσης. Και βλέπουμε τώρα και τους σημεοφόρους, δεν μπορώ να διακρίνω καθαρά, προηγούνται των μηχανοκίνητων τμήματων, των οχημάτων, προηγούνται οι σημεοφόροι. Υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει, να συνεχιστεί και το στρατιωτικό σκέλος της παρέλασης? Χρήστο, δεν νομίζω να γίνει αυτό, γιατί έχει αποχωρήσει η στρατιωτική ηγεσία από εδώ. Σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι εδώ, ναι, δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά εκτιμώ ότι μάλλον δεν θα συνεχίσει με το στρατιωτικό μέρος παρέλαση. Μάλιστα. Απλά θα δοθεί ο χώρος και ο χρόνος, από ό,τι καταλαβαίνω, στις εθελοντικές ομάδες, σε ανθρωπιστικές οργανώσεις να παρελάσουν, έστω κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πρέπει να σας πω ότι ο κόσμος χειροκροτεί εδώ. Ναι, το έχουμε μεταφέρει ότι με αυτόν τον τρόπο δείχνουν το σεβασμό τους, τουλάχιστον σε αυτούς που είχαν προετοιμαστεί για να συμμετάσχουν στην παρέλαση. Τώρα, ήσουν από την αρχή των γεγονότων και θέλουμε να μας μεταφέρεις τις πληροφορίες σου για το αν υπήρξαν διαβουλεύσεις, αν έγινε προσπάθεια να αποτραπεί η ματέωση της παρέλασης. Χρήστο, βρισκόμουν εδώ από πολύ νωρίς. Υπήρχαν συγκεντρωμένοι διαδηλωτές από πολύ νωρίς εδώ στο χώρο της παρέλασης. Πριν από τις 11 που ήταν προγραμματισμένοι. Ακριβώς, από τις 9.30-10 το πρωί βρισκόταν εδώ διαδηλωτές από διάφορες κοινωνικές ομάδες. Να σας πω ότι οι διαδηλωτές αυτοί τους είχαν τοποθετήσει, αν θα μπορούσαμε να πούμε, αν αυτή ήταν η κατάλληλη έκφραση, οι άνδρες αστυνομίας απέναντι από την εκκλησία του Κυρίλλου και Μεθοδίου, του Ιερού Ναού του Κυρίλλου και Μεθοδίου, λίγα μέτρα δηλαδή μακριά από την εξέδρα των επισήμων, δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή δεν φαινόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπήρχαν διαδηλωτές, πάρα πολλοί κόσμος πρέπει να σας πω, φώναζαν συνθήματα και μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα πήγαιναν καλά. Ναι. Υπήρχαν όμως ισχυρή δύναμη της αστυνομίας. Και γύρω στις 11 η ώρα, όταν είχε ήδη προσέλθει και στο χώρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παπούλιας, και πρόκειτο να ξεκινήσει η στρατιωτική παρέλαση, υπήρξε μία ένταση μεταξύ των ανδρών της αστυνομίας και των διαδηλωτών, μιας και οι διαδηλωτές κατέλαβαν το οδόστρωμα, τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, μπροστά στον Ιερό Ναό Κυρίλλου και Μεθοδίου, και έκλεισαν το χώρο που θα γινόταν η παρέλαση. Υπήρξε μία ένταση, πετάχθηκαν κάποια μπουκάλια, πέτρες, αυγά και γιαούρτια, και όπως καταλαβαίνετε και εσείς, οι κλούβες των ΜΑΤ έκλεισαν και αυτές τις ενδυνάμεις στον δρόμο που θα γινόταν η παρέλαση. Από την άλλη πλευρά. Φρόσο, με συγχωρείς. Διακρίνω μία ένταση μεταξύ πολίτη και πρέπει να είναι ο επικεφαλής εθελοντών καταδρομέων ο κύριος με τη στολή που βλέπουμε. Δεν είναι ενεργεία στρατιωτική, είναι εθελοντές καταδρομής οι οποίοι παρελάβουν στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, εποχούμενοι σε στρατιωτικά τζιπ. Διευκρινίζω ότι δεν είναι ενεργεία στρατιωτική, πρέπει να είναι οι σύλλογοι των εθελοντών καταδρομέων. Συνεπλάκη ο επικεφαλής τους, αν είδα καλά, με κάποιον πολίτη, γιατί προσπαθούσε να πείσει τους πολίτες να κάνουν χώρο για να περάσουν τα τζιπ. Μεμονωμένο περιστατικό. Βέβαια τώρα πυκνώνουν οι πολίτες. Δεν ξέρω αν αυτό είναι και προϊόν έντασης. Ελπίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα δούμε. Δηλαδή συμπλοκή
Ελλήνων πολιτών, ακόμα και αν υπάρχει αυτή η ένταση και ο ηλεκτρισμός. Εδώ βλέπουμε τον επικεφαλής, τον, όπως με ενημερώνουν και οι συνάδελφοι, της λέσχης φύλων καταδρομέων του ελληνικού στρατού, βρίσκονται εποχούμενοι και πρόκειται να παρελάσουν. Υπάρχουν κάποιες συνομιλίες, ίσως και με ένταση με τους πολίτες. Να δούμε τι θα βγάλει. Δεν ξέρω αν... Να περάσουν, ακούγεται. Μάλιστα. Φρόσο, από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι κοντά στο γεγονός. Ναι, αρκετά κοντά προσπαθώ να φτάσω βέβαια για να δω τι συμβαίνει. Είναι κάποιοι οι οποίοι από τους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να παρελάσουν δεν διαφωνούν, κάποιοι θέλουν να περάσουν, κάποιοι άλλοι όχι. Και προσπαθούμε να ανοίξουμε κι άλλο τον δρόμο προκειμένου να μπορούμε να περάσουμε. Φρόσο, ναι, θα με συγχωρήσεις. Α, όχι, συνέχισε, είναι δικό μου το λάθος. Έχουμε μια παρέμβαση. Σε λίγο να διαχειριστούμε. Συνέχισε, Φρόσο. Αυτό προσπαθώ να φτάσω εκεί. Υπάρχουν σε αυτά κάποιοι διαδικασίες οι οποίοι δεν θέλουν να περάσουν τα οχήματα. Κάποιοι άλλοι λένε να περάσουν. Να περάσουν. Μάλιστα. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου είναι η λέσχη φίλων Ελλήνων καταδρομέων, οι οποίοι σε συνέχεια της παρέλασης των οχημάτων, ομάδων διάσωσης και άλλων οργανώσεων που συμβάλλουν σε καταστάσεις που χρειάζονται ομάδες πολιτών βοήθεια, επιθυμούν και αυτοί να διαδηλώσουν στο χώρο που απέμεινε στην Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βέβαια, χώρος που τώρα έκλεισε από ό,τι βλέπω από τους διαδηλωτές και τους πολίτες. Δεν ξέρω αν η παρουσία των οχημάτων στρατιωτικού τύπου και το περιεχόμενο της οργάνωσης που πρόκειται να παρελάσει προκάλεσε ίσως την αντίδραση των πολιτών. Είπαμε και νωρίτερα ότι είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ανθρωπογεωγραφία των διαδηλωτών, των πολιτών που συνέβαλαν στην ματέωση της στρατιωτικής παρέλασης στην Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει λογικά και η διαφωνία. Και επειδή αναφέρθηκα στην ανθρωπογεωγραφία των συγκεντρωμένων, με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν και μεταφέρθηκαν για τον αριθμό των συγκεντρώσεων και το περιεχόμενο των συγκεντρωμένων, αναφέρθηκε και η συμμετοχή των πρωτοβάθμιων σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και μελών του ΠΑΜΕ. Μας ενημέρωσε ο επικεφαλής του ΠΑΜΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη και δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Ζαριανόπουλος, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Είναι λανθασμένη η εκτίμηση και η πληροφορία των αστυνομικών αρχών ότι επρόκειτο, αν το μεταφέρω καλά, θα μας το διευκρινίσει και ο ίδιος όταν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε την παρέμβασή του, ότι δεν υπήρχε τέτοια κινητοποίηση ή συμμετοχή των μελών του ΠΑΜΕ. Το διευκρινίζουμε και με απόλυτο τρόπο. Αν το μεταφέρω σωστά όπως μου το μετέφεραν, θα μας το επιβεβαιώσει και ο κύριος Ζεριανόπουλος, ο οποίος λίγα λεπτά νωρίτερα ζήτησε να παρέμβει προφανώς για αυτό. Πάντως, Μαρία Τραβλού έχει και αυτή πληροφορίες. Η εικόνα μας μεταφέρει, Μαρία, μία ένταση μεταξύ πολιτών και εθελοντών καταδρομέων του Συλλόγου της Λέσχης Φίλων Καταδρομέων, που αυτή τη στιγμή έχουν μπλοκαριστεί. Ξεκινάνε αυτή τη στιγμή, ακούτε τα χειροκροτήματα. Ναι. Πριν από λίγα λεπτά, όταν φτάσαν τα οχήματα του στρατού των εθελοντών μπροστά στην εξέδρα των επιστήμων, για άγνωστους λόγους μια μερίδα πολιτών μπήκε μπροστά στα οχήματα και δεν τα άφηνε να περάσει. Mm-hmm. Το υπόλοιπο συγκεντρωμένο πλήθος ζητούσε να ανοίξει ο δρόμος, ώστε να παρελάσουν, και τώρα αυτή τη στιγμή ο δρόμος ανοίγει. Δημιουργήθηκε βέβαια μια μικροένταση μεταξύ πολιτών και στρατιωτικών, όχι, συνταξιούχων μάλλον στρατιωτικών, με πολιτικά. Είναι μία ενεργεία στρατιωτική μέλη των, των συλλόγων φίλων εθελοντών καταδρομέων. Εθελοντών καταδρομέων. Ακούει τα χειροκροτήματα, συνεχίζουν κανονικά. Έχει ανοίξει ο δρόμος, το σκηνικό παραμένει το ίδιο. Ο κόσμος βρίσκεται
μέσα στη μέση της παραλιακής λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα οχήματα περνάνε ακριβώς ανάμεσα από ένα στενό δρομάκι, μία λωρίδα κυκλοφορίας που έχουν αφήσει στον δρόμο. Μάλιστα. Έπονται και άλλα... Ακολουθούν, ναι, πεζοφόρα τμήματα. Ναι. Οι ειδικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή φτάνουν. Πάντως πρέπει να αποτυπώσουμε το γεγονός ότι είναι κάτι που βλέπουμε για πρώτη φορά στη διάρκεια της καθιερωμένης στρατιωτικής παρέλασης. Και αυτό το τμήμα που βλέπουμε, Μαρία, είναι εθελοντών ή συλλόγων. Χωρίς να μπορεί κανένας Χρήστο να ενημερώσει επίσημα, κατά πώς φαίνεται η παρέλαση θα ολοκληρωθεί. Όλα τα τμήματα που συμμετείχαν στην παρέλαση φαίνεται ότι θα παρελάσουν κανονικότατα. Mm-hmm. Και μετά θα τελειώσει η συγκέντρωση του κόσμου εδώ στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μάλιστα. Τα μέλη λοιπόν της λέσχης εφέδρων αξιωματικών του ελληνικού στρατού και ο σύλλογος εθελοντών καταδρομέων που παρελάβουν κάτω από τις συνθήκες που περιγράφουμε εδώ και αρκετή ώρα. Ακολουθούν από ό,τι βλέπω και μοτοσυκλετιστές. Βλέπω ότι ακολουθούν και μαθήτριες και μαθητές. Mm-hmm. Τα τμήματα πάντως πίσω από την εκκλησία του Κυρίλου και Μεθοδίου που ετοιμάζονται στην ουσία για να ξεκινήσουν, βλέπω ότι υπάρχουν και άλλα τμήματα που ετοιμάζονται. Μάλιστα. Αν και υπάρχει και μια κινητικότητα κόσμου, σαν να διαλύεται το πλήθος από αυτή την πλευρά. Mm-hmm. Όχι, μπορώ να σας ενημερώσω αυτή τη στιγμή στο σημείο του δρόμου που βρίσκομαι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλα τμήματα. Οι μοτοσυκλετιστές που από ό,τι πληροφορηθήκαμε και από το δικό σας ακριβές ρεπορτάζ συμμετείχαν και σε μια προεκδήλωση πριν την έναρξη της παρέλασης, περάσαν συγκροτημένα μπροστά από την εξέδρα των επισήμων πριν από τις 11, κορνάροντας, επιχειρώντας να κάνουν αισθητή την παρουσία τους την σημερινή ημέρα. Έχει κλείσει αυτή η λωρίδα παρέλασης, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, και πάλι από τους πολίτες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι. Βλέπουμε, Μαρία... Ναι, γιατί έχουν ολοκληρωθεί τα τμήματα, δεν υπάρχουν άλλα τα οποία θα παρελάσουν. Βλέπουμε και την παρουσία της αστυνομίας, δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονται εκεί, αλλά ισχύει τουλάχιστον ας κρατήσουμε... Ισχύει η παρουσία της αστυνομίας από νωρίς. Ναι, ας κρατήσουμε αυτό ως ένα γεγονός, ως ένα χαρακτηριστικό δεδομένο των σημερινών εξελίξεων, ότι δεν υπήρξε σύγκρουση πολιτών με την αστυνομία, όποια και αν ήταν η ένταση των διαπραγματεύσεων, των διαβουλεύσεων και των γεγονότων. Όχι, που προηγήθηκαν. Όχι, απολύτως καμία. Πέρα από την αυτό μικρή αρχική σύρεξη, η οποία δημιουργήθηκε και μετά οι πολίτες κατέλαβαν την λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, από εκεί και πέρα δεν υπήρξε κανένα άλλο επεισόδιο με τη δυνάμεις της αστυνομίας. Όσο έχουμε απευθείας εικόνα από το χώρο της στρατιωτικής παρέλασης στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Θεσσαλονίκη, ας επιχειρήσουμε μια ανακεφαλαίωση ότι έχουν αποσυρθεί οι επίσημοι. Έχει αναχωρήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ και αρκετή ώρα από το χώρο της παρέλασης και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Μπεγλίτης. Φαντάζομαι και όλοι οι επίσημοι εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, φορέων, διπλωματικών αρχών και βέβαια η ηγεσία του στρατού. Και ήταν σε εξέλιξη εδώ και αρκετά λεπτά αυτή η ιδιότυπη παρέλαση μέσα σε μια λωρίδα που άφησαν να σχηματιστεί οι πολίτες που κατέλαβαν το οδόστρωμα των πεζοπόρων τμήματων, κάποιων εποχούμενων τμήματων, κυρίως εθελοντικών οργανώσεων και φορέων. Συλλόγων και φορέων. Ακριβώς. Μαρία, μένεις και είναι πολύτιμη η βοήθειά σου και η δικιά σου και της Φρόσου της Βαρβάρα με το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που συλλέγεται, γιατί συνεχίζεται η κινητοποίηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έκαναν δηλώσεις και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε πριν από λίγη ώρα ο Δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Γιάννης Μπουτάρης και ο Αντιπαριφερειάρχης, ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας. Να τις δούμε. Νομίζω ότι σήμερα απολαύσαμε με την αρνητική έννοια, απολαύσαμε τον πλήρη εξευτελισμό των θεσμών. Μια ομάδα διαμαρτυρόμενων, τα συνθήματα που φωνάζαν ήταν ακαταλαβίστικα. Μια ομάδα διαμαρτυρόμενων υποχρέωσε ουσιαστικά, εξόργησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ήρθε μόνον για την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος αποχώρησε με σαφέστατη δυσαρέσκεια.
Όταν γίνονται πια τέτοια πράγματα και βλέπουμε ότι έχουν καταληθεί κάθε έννοια θεσμού, νομίζω δεν έχει να κάνει, να πούμε τίποτα άλλο. Φτάνει πια. Η σημερινή μέρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων των Θεσσαλονικαίων ως μια μαύρη μέρα. Η οργή του κόσμου, που εν πολλής είναι δικαιολογημένη και η οποία πρέπει να εκφράζεται με ειρηνικούς πάντα τρόπους, σήμερα μια μειοψηφία ανθρώπων αποφάσισε να κάνει μια κίνηση που αδικεί και την οργή του κόσμου και όλη την κοινωνία, αλλά και όλους τους Θεσσαλονικείς. Η σημερινή ημέρα, μια μέρα γιορτής για όλη την Ελλάδα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αμαυρώνεται από μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι καθοδηγούμενοι πολιτικά και προσπαθούν με τρόπους τέτοιους να σταματήσουν μια παρέλαση, την πιο σημαντική παρέλαση που γίνεται στη χώρα μας από τον πόλεμο και μετά. Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Μπουτάρη, και του Αντιπεριφερειάρχη, του κύριου Τζιτζικώστα. Θέτουν το μέγεθος και ίσως το κρισιμότερο ερώτημα των γεγονότων, πού είναι και πώς εντοπίζεται το όριο μεταξύ της έκφρασης διαμαρτυρίας αλλά και της συμβολικής διοργάνωσης εκδηλώσεων που έχουν άμεση σχέση με τον πυρήνα του πώς αντιμετωπίζει ένας λαός δύσκολες καταστάσεις. Αυτό το μέγεθος μάλλον θα συζητηθεί και αυτό το ζήτημα. Μαρία Τραυλού, παραμένουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σου. Ακούσαμε την δυσφορία και του Δημάρχου και του Αντιπεριφερειάρχη για την εξέλιξη των γεγονότων. Κατανοούν βέβαια την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών για όσα συμβαίνουν στον χώρο της οικονομίας το τελευταίο διάστημα. Προσπαθούμε όλοι να ισορροπήσουμε ψυχραιμία μεταξύ αυτού του ορίου. Πώς εκφράζεται και εκδηλώνεται αυτή η διαμαρτυρία και τι επιπτώσεις και αποτελέσματα έχει όταν ο συμβολισμός μιας ημέρας στην ουσία βοηθάει στο να ξεπεράσουν όλοι συνολικά αυτήν την κρίση. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα στη Μεγάλη Αλεξάνδρου? Η εικόνα έχει επιστρέψει σε μια πραγματικότητα των προηγούμενων χρόνων. Ο κόσμος δηλαδή έχει αρχίσει να διαλύεται ήρεμα. Μάλιστα. Οι μπαμπάδες με τα παιδιά στην αγκαλιά και με μπαλόνια, πρέπει να σας πω, στα χέρια, κατευθύνονται προς το σπίτι τους για το μεσημέρι, και γενικότερα η πόλη αρχίζει και ξαναπαίρνει τους φυσιολογικούς της ρυθμούς εδώ κάτω. Παραμένουν οργανωμένοι. Παραμένουν κάποιοι άνθρωποι στην παραλία, αλλά είναι αυτό που έχουμε δει να γίνεται όλα τα προηγούμενα χρόνια. Λίγο μετά το πέρας, την ολοκλήρωση της παρέλασης, κάποιοι κάνουν πηγαδάκια και συζητούν, αποφασίζουν να πάνε για καφέ ή για μεσημεριανό φαγητό. Η εικόνα είναι ήρεμη. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι ουσιαστικά, θα τολμήσω να το πω, δεν φαίνεται το σημερινό να ήταν μια οργανωμένη κατάσταση. Μάλιστα. Δημιουργήθηκε ένας διαπληκτισμός μεταξύ μικρής συγκεντρωμένης ομάδας με αστυνομικούς. Κατέλαβαν το οδόστρωμα της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά, για όλους εμάς που γνωρίζουμε το ρεπορτάζ, το ένα πράγμα φέρνει το άλλο. Ο ένας πολίτης φέρνει δίπλα του τον άλλον. Θα σε παρακαλούσα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα για το αν υπήρξε λιμένη απόφαση να οδηγηθούμε στη ματέωση, αν προέκυψε αυθόρμητα. Αλλά επειδή έχουμε παρόμοια προβλήματα και σε άλλες πόλεις της χώρας, πάμε στο Ηράκλειο, στη Φανή την Καλαθάκη. Φανή, μας ακούς? Μεταφέρουμε το κλίμα που υπάρχει εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν πανηγυρικό. Η παρέλαση διεξάγεται με μια καθυστέρηση, γιατί ο κόσμος απέτυχε να αποχωρήσουν οι επίσημοι που ήταν εδώ από νωρίς. Έγινε αυτή η αποχώρηση, όχι με πάρα πολύ έρμα τρόπο, γιατί είχαμε επίθεση με αυγά, νερά, καφέδες από τους συγκεντρώνες των πολιτών του Ηρακλείου. Είναι η φυγάδευση από τις δυνάμεις της αστυνομίας, και αυτή τη στιγμή η παρέλαση διεξάγεται ενώπιον μόνο του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Λινέου, και των λιμενικών αρχών. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί στην πόλη. Είναι ίσως περισσότερος κόσμος που έχω δει και εγώ ποτέ στο Ηράκλειο να κατέβει να παρακολουθήσει την παρέλαση και να πει το δικό του όχι, γιατί τα πλακάτ και τα συστήματα και τα πανό και τα φυλάδια που χειράζονται αυτή τη στιγμή εδώ μιλάνε όλοι για το σημερινό όχι. Αυτά χρυσοφύνια του. Μας φέρετε εξέγεται αυτή τη στιγμή και εμένα οι μαθητές των δημοτικών σχολείων μπροστά από
τον Αρχιεπίσκοπο μόνο, ξαναλέω, πως βρίσκεται στην εξέταση των επισήμων. Ευχαριστώ. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Υγειτικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο κ. Παντελής Γεωργιάκης. Ο Ηράκλειο, ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει, τα σου είπα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κατανοώντας και τις δυσκολίες του ρεπορτάζ, καταλαβαίνουμε ότι οι συγκεντρωμένοι, αγανακτισμένοι πολίτες απέτησαν την αποχώρηση του εκπροσώπου της κυβέρνησης. Δεν κατάλαβαν, απέτησαν την αποχώρηση όλων των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων. Και όπως μας είπε η Φανή Καλαθάκη, είδαμε και τις εικόνες, συνεχίζεται η παρέλαση, μόνο παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και, αν κατάλαβα καλά, και του εκπροσώπου των λιμενικών αρχών. Πάμε και πάλι στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν, όπως με πληροφορούν οι συνάδελφοι που είναι σε διαρκή αναζήτηση πληροφόρησης από την αίθουσα σύνταξης, υπάρχουν ανάλογα περιστατικά σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας εν όψη των παρελάσεων που οργανώνονται σήμερα για να τιμήσουμε την επέτειο του Όχι. Έχουμε πάντα εικόνα από το κέντρο, από το χώρο της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, στην Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μας έλεγες, Μαρία Τραυλού, και αυτό εμείς βλέπουμε τώρα και ήταν μια απορία μου που εκφράστηκε και νωρίτερα, αν υπάρχουν ακόμα οργανωμένα μπλοκ πολιτών από τους φορείς και τις ομάδες που είχε προαναγγελθεί ότι θα συγκεντρωνόταν στην παρέλαση. Ή είναι μόνο πολίτες, Μαρία? Οι περισσότεροι είναι πολίτες. Λίγο πιο κάτω από την εξέδρα των επισήμων υπάρχει μια ομάδα ατόμων με ένα πανό. Ναι. Που από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από εδώ που βρίσκομαι, κατευθύνεται προς το κέντρο της πόλης. Να διορθώσω ότι πολίτες είναι όλοι, εννοούσα αν υπάρχουν οργανωμένα μπλοκ, όπως το είπες και εσύ. Γι' αυτό ανέφερα το πανό. Ομάδες, ναι. Όχι, δεν φαίνεται να έχουν μείνει οργανωμένα μπλοκ εδώ κάτω στην παραλιακή. Όπως σας είπα και λίγο πριν, ναι, ο κόσμος έχει αρχίσει σιγά σιγά και διαλύεται. Έθεσες το ζήτημα που θα μας απασχολήσει και στη διάρκεια της ημέρας, αν υπήρχε απόφαση που παρέμεινε καλά φυλαγμένο μυστικό, η λιμένη απόφαση, οι πολίτες να ματαιώσουν την παρέλαση. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται, αν και είναι ακόμη νωρίς εν θερμό να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, χρειάζεται μια πιο ψύχρεμη προσέγγιση. Φαίνεται ότι υπήρχε μια προδιάθεση, ο όγκος των συμμετεχόντων, των συγκεντρωμένων, προφανώς είχε ως αποτέλεσμα και όταν ενώθηκαν όλοι αυτοί, ακόμα και αν ήταν ετερογενείς και χωρίς να συναντιέται κάπου πολιτικά και ιδεολογικά σε ένα κοινό σημείο, συνέβαλε στο να ματαιωθεί η παρέλαση από την παρουσία μεγάλου αριθμού πολιτών. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω σωστά, Μαρία. Ακριβώς αυτό τόλμησα και εγώ να πω προηγουμένως, ότι κατά πώς φάνηκε, έτσι όπως κατέβηκε ο κόσμος στο οδόστρωμα, δεν ήταν κάτι οργανωμένο. Κατέβηκαν μάνες με τα παιδιά τους, γυναίκες μεγάλης ηλικίας, παππούδες με τον μπαστούνι. Αυτοί δηλαδή που αποτελούσαν ουσιαστικά τον κορμό, αν εξαιρέσουμε τους φιλάθλους του Ηρακλείου που για κάποια στιγμή στάθηκαν μπροστά, ναι, ήτανε απλοί καθημερινοί άνθρωποι που ζουν δίπλα μας, η γιαγιά μου, η θεία μου, ο δάσκαλός μου, ο φίλος μου. Μάλιστα. Άνθρωποι οι οποίοι κατέβηκαν στην ουσία να παρακολουθήσουν την παρέλαση, αλλά βλέποντας τον κόσμο να καταλαμβάνει το οδόστρωμα, σαφώς και όπως είπε η Φανή Καλαθάκη, λόγω και της ημέρας, αυτό το βροντερό όχι, μάλλον θέλησαν να το φωνάξουν όλοι μαζί προς την πολιτική ηγεσία και γενικότερα τους πολιτικούς της χώρας. Ακριβώς. Αυτό που ουσιαστικά θέλαν οι πολίτες ήταν να διαμαρτυρηθούν στους επισήμους. Και θέλω να το, θα τολμήσω να το πω, και όχι να διακόψουν ή να ματαιώσουν την παρέλαση, γιατί όπως είδαμε, σε όσα τμήματα θέλησαν τελικά να παρελάσουν, τους το επέτρεψαν, όχι μόνο τους το επέτρεψαν, αλλά τα χειροκροτήματα και οι επιφημίες ήταν πολλές. Μάλιστα. Και βέβαια, θα πρέπει να διερευνηθεί το αν η αυθόρμητη συμμετοχή, αν ήταν αυθόρμητη η ματέωση της παρέλασης ή αν υπήρχε κάποιο σχέδιο νωρίτερα το οποίο δεν μπόρεσε να γίνει ορατό. Ας μην καταλήξουμε σε ασφαλές συμπέρασμα, ίσως είναι πολύ νωρίς και είναι ακόμη νοπά τα γεγονότα για να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε. Υπάρχει χρόνος και βέβαια εν ψυχρό να μπορέσει να αποτιμηθεί το πώς φτάσαμε στην ματέωση της απόφασης. Πάντως αυτό που έχει σημασία και θα το επαναλάβουμε είναι ότι
είτε για λόγους επιχειρησιακούς, είτε για λόγους ηρεμίας, διασφάλισης της τάξης, φαίνεται ότι η αστυνομία δεν επέλεξε να έρθει σε δυναμική αντιπαράθεση με όσους συγκεντρώθηκαν στην Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, και αυτό προφανώς φαίνεται και από το αποτέλεσμα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τάσο Κουράκη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη και αντιπρόεδρο της Βουλής. Κύριε Κουράκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννούλη. Ένα πρώτο σχόλιο σας θα ήθελα για το αποτέλεσμα, για τη ματέωση της παρέλασης, αν εσείς εκτιμάτε ότι ήταν ένας ορθός δρόμος διαμαρτυρίας των πολιτών και της λαϊκής αγανάκτησης, γιατί με βάση και τις εικόνες και τα στοιχεία του ρεπορτάζ που έχουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την κινητοποίηση. Κοιτάξτε, εμείς δεν ήταν στο σχεδιασμό μας να ακυρώσουμε την παρέλαση. Υπήρξε όμως μια αυθόρμητη, παλαϊκή θα έλεγα, αντίδραση στα μέτρα της κυβέρνησης, στην όλη κατάσταση που βιώνει ο τόπος. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται και στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας. Ναι. Η αντίδραση αυτή τη στιγμή του κόσμου δεν έχει, θα έλεγα, ταυτότητες. Παίρνει έναν χαρακτήρα πολύμορφο, ενωτικό όσον αφορά τον στόχο του, ο οποίος είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και βεβαίως όλοι βάζουν και το ζήτημα με διάφορους τρόπους να φύγει από την κυβέρνηση. Δεν πάει άλλο. Αυτό το δεν πάει άλλο και αυτό το όχι εκφράστηκε σήμερα και στην συγκέντρωση Θεσσαλονίκη. Κύριε Κουράκη, επιτρέψτε μου μια ειλικρινή απορία, ότι ήταν ο κατάλληλος χώρος και η μέρα με τη ματέωση ως συμβολισμό να σταλθεί αυτό το μήνυμα και μάλιστα κάτω, αν είναι ακριβής η αίσθηση που έχω, από συγχρονισμό ετερογενών πολιτικών δυνάμεων. Διαβάζω για παράδειγμα με βάση τα στοιχεία της αστυνομίας, αν είναι ακριβή, διατηρώ και εγώ μεγάλη επιφύλαξη, όπως για παράδειγμα διαψεύστηκε η συμμετοχή μελών του ΠΑΜΕ νωρίτερα, κάτι που όπως σας είπε ο κ. Ζεργιανόπουλος δεν ισχύει, ο συγχρονισμός και με ομάδες που προέρχονται από εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, όπως η Χρυσή Αυγή για παράδειγμα. Κοιτάξτε, το κυρίαρχο εκεί που ήμασταν εμείς δεν ήταν η Χρυσή Αυγή. Ναι. Ήταν ότι το ετερόκλητο αυτό που λέτε είναι ότι υπήρχε μια ομάδα Ηρακλειδαίων, ναι, πλην όμως τον τόνο της όλης κατάστασης τον έδωσαν οι εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι κατέβηκαν αυθορμήτως χωρίς κανένα άλλο σύνθημα ή από κανένα δεν καθοδήγησε αυτή την υπόθεση, κάτω στο οδόστρωμα, ζητώντας να φύγουν οι επίσημοι και να μην γίνει με τους όρους που είχε σχεδιαστεί. Αυτό που σας λέω επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι όταν αποχώρησαν οι επίσημοι, άφησε ο κόσμος, επίσης χωρίς καμία συνεννόηση, να εξελιχθεί ομαλά η όλη παρέλαση και μάλιστα χειροκροτούσαν τους ανθρώπους οι οποίοι παρελάβανε. Θέλω να σας πω εν κατακλείδη ότι αυτή η αγανάκτηση του κόσμου στη σημερινή εποχή δεν καναλιζάρεται, δεν καθοδηγείται, παίρνει ένα αυθόρμικο χαρακτήρα και θα εκδηλώνεται με μορφές τις οποίες ούτε έχουμε φανταστεί. Επιτρεπτές, λιγότερο επιτρεπτές. Τι να σας πω, νόμιμες, λιγότερο νόμιμες. Εγώ δεν θα επιχειρήσω να ανατρέψω το επιχείρημά σας, αλλά θα ήθελα μια πιο συγκεκριμένη απάντηση για το πρώτο σκέλος της ερώτησης που αφορά την ημέρα, το σημείο και το συμβολισμό που στην ουσία έρχεται να ακουμπήσει στην πραγματική αγωνία των πολιτών. Ο συμβολισμός, η επέτειος που σήμερα τιμούμε, στην ουσία έχει να κάνει με τον πυρήνα, με τη βάση, τη δεξαμενή των όπλων που μπορούμε να αποκτήσουμε απέναντι στην κρίση. Και δεν το λέω με ιδεαλισμό ή ρομαντισμό. Καταλαβαίνω την τοποθέτηση. Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να σας πω επίσης στις αρχές, το είπα νομίζω και προηγουμένως, ότι δεν είχαμε σχεδιασμό να ακυρώσουμε την παρέλαση. Πλην όμως, θεωρούμε ότι σε κάθε ιστορική περίοδο ο λαός λέει τα νέα, λέει και τα όχι του. Τα όχι στη σημερινή εποχή, πραγματικά επικαιροποιημένα σε σχέση με την επέτειο, είναι ένα όχι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, η οποία είναι δουλοπρεπής απέναντι στην Τρόικα, όχι απέναντι στα μέτρα τα οποία καταλύουν τη ζωή, τις εργασιακές σχέσεις, όχι στα μέτρα τα οποία καταστρέφουν κάθε μέρα τη ζωή του. Καλώς. Αυτό είναι το επίκαιρο νόημα της ημέρας. Κρατώ πάντως την διαβεβαίωσή σας ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε σχέδιο για ματέωση της παρέλασης. Δεν έχουμε καμία διάθεση ούτε να καπελώσουμε ούτε να καρποθούμε με ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Εμείς πήγαμε εκεί με τα πανό μας, μάλιστα μερικά πανό μας τα είχαμε σηκώσει με μπαλόνια ώστε να είναι ψηλά, δηλαδή ως χάπενοι. Φωνάζαμε τους ντούκες μας, μοιράζαμε τις προκηρύξεις μας
μέχρι εκεί. Βέβαια, όταν κατέβηκε όλος ο κόσμος, εμείς δεν μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να μην είμαστε μαζί με τον κόσμο. Σίγουρα η βούληση της λαϊκής δυσαρέσκειας έχει μια δυναμική που ξεπερνά καμιά φορά τα γεγονότα, αλλά επειδή είστε και αντιπρόεδρος της Βουλής και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σχολιάσετε, για παράδειγμα, αυτό που συνέβη στο Ηράκλειο. Κάτι αντίστοιχο ίσως συνέβη και στην Θεσσαλονίκη, θα το δούμε στα πιο αναλυτικά ρεπορτάζ, για την απέτηση των πολιτών να αποχωρήσει το σύνολο των εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, με βέβαια κυριότερο βάρος τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό το κλίμα και για τα υπόλοιπα στελέχη και μέλη της κεντρικής πολιτικής σκηνής, ίσως στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, σε άλλες περιοχές, μηδέ του συνασπισμού εξαιρουμένου. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το ακούμε πάρα πολύ ότι ο κόσμος στρέφεται εναντίον των 300 χωρίς διακρίσεις. Ναι. Γιατί ξέρει ότι μέσα σε εκείνο τον οίκο της δημοκρατίας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, παίρνονται αποφάσεις και νόμοι που καταστρέφουν τη ζωή του. Όταν μιλήσεις με συγχωρείτε για τη διακοπή, εδώ βλέπουμε τις εικόνες από όσα συνέβησαν στο Ηράκλειο. Ναι. Συγγνώμη για τη διακοπή. Συνεχίστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπουν λοιπόν ότι εκτός ο οίκος της δημοκρατίας παίρνει νόμους οι οποίοι καταστρέφουν τη ζωή του. Αυτό το πράγμα, αν συζητήσεις μαζί τους νυφάλια, θα κάνουν τη διάκριση. Ποιοι έχουν ασκήσει εξουσία και ποιοι δεν έχουν ασκήσει εξουσία. Ναι. Αλλά ως πρώτη αντίδραση βγαίνει ένα όχι στον πολιτικό κόσμο, ο οποίος στο κάτω-κάτω χειρίζεται τις τύχες του και παίρνει τις αποφάσεις, σας είπα και προηγουμένως, που καταστρέφουν τη ζωή του. Μάλιστα. Κύριε Κουράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Μαρία Τραυλού, επιστρέφουμε σε σένα. Εμείς βλέπουμε την εικόνα στο χώρο της παρέλασης και θυμίζει πλέον την παραδοσιακή, την καθιερωμένη εικόνα τέλους της παρέλασης, μόνο που στη σημερινή ημέρα έχει προηγηθεί μια ιστορική ανατροπή, ματαιώθηκε η παρέλαση. Βλέπουμε το κλίμα που συνήθως υπήρχε σε ανάλογη ημέρα. Λοιπόν, έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, που σήμερα πρωταγωνιστεί με ένα ιστορικό δεδομένο που δεν έχουμε ξαναδεί, τη ματέωση της παρέλωσης. Το πρώτο σας σχόλιο. Ασχήμιες. Πρόβα γενεράλε για τα χειρότερα. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να βυθίσουν τη χώρα στο χάος. Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Παπανδρέου δίνει διάφορες αφορμές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιτρέψουμε στους αριστεριστές να καταπατήσουν το δημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Ας το καταλάβουν. Αυτά τα οποία γίνονται τώρα είναι πρόβες γενεράλες για τα χειρότερα. Ας αναλάβουν ποια θα είναι τα χειρότερα, κύριε Πρόεδρε. Η ανατροπή του πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι το χειρότερο. Κάποιοι ποντάρουν στο χάος. Έχουν δώσει συνεντεύσεις και λένε ότι ποντάρουν στο χάος. Δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να οδηγηθεί στο χάος. Αντιλαμβάνομαι πράγματι αυτή η αδύναμη και ανίκανη κυβέρνηση δίνει αφορμές, αλλά αυτό δεν σημαίνει θα δώσουμε τη χώρα στο πεζοδρόμιο και σε όλους εκείνους οι οποίοι συντάσσονται με τους αντεξουσιαστές. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο για την ματέωση της παρέλασης? Υπάρχουν προκηρύξεις οι οποίες πήγανε πρόσωπο με πρόσωπο. Πού θα συναντηθούμε, πώς θα γίνει. Συγκεκριμένα πράγματα απέναντι ακριβώς από το εξωτερικό των επισήμων, συγκεκριμένη η ώρα, μην αργήσετε καθόλου. Όλα αυτά τα οποία έγιναν ήταν σχέδιο. Δεν ήταν τυχαία αγανάκτηση. Και αυτοί οι οποίοι τα σχεδιάζουν πρέπει να αναλάβουν ευθύνες, επαναλαμβάνω. Τεράστια. Πιστεύετε... Κλειδωνίζεται η δημοκρατία όπως και το κάνουμε. Ποια εικόνα πήγε, κύριε συνάδελφε, στο εξωτερικό σήμερα? Πείτε μου ποια εικόνα πήγε. Πιστεύετε ότι υπήρξε επιχειρησιακή αδυναμία της αστυνομίας ή επιλογή να μην Ο κύριος Παπουτσής πρέπει σήμερα να παραιτηθεί. Δεν μπορεί να παραμείνει. Ούτε και αλίμονο να μην είχε υποψιαστεί ότι κάτι ετοιμάζανε στην παρέλαση οι αριστεριστές. Ούτε και αλίμονο. Πρέπει να παραιτηθεί. Πάντως υπάρχει ένα δεδομένο, θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω, ότι πριν από λίγη ώρα ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κουράκης, υποστήριξε ότι δεν υπήρχε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω στοχοποιείτε τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν υπήρχε σχέδιο και δεν μπορούσε να αποτραπεί το γεγονός της ματέωσης λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής των πολιτών, μεγάλης συμμετοχής και από διάφορους πολιτικούς χώρους, ίσως κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, και ψηφοφόρων του λαού. Όχι, δεν υπάρχει. Οι ψηφοφόροι του λαού είναι όλοι πατριώτες. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα και δεν ασχημονούν εναντίον των συμβόλων του έθνους. Ένα από τα σύμβολα του έθνους είναι ο κυβέρνητος της Δημοκρατίας, όποιος και αν είναι. Μην κορδευόμαστε τώρα. Ήταν οργανωμένο και ξέρουν καλά την ψυχολογία του όχλου. Αυτοί οι οποίοι το οργανώνουν. Ήταν καλά σχεδιασμένο.
και η μέρα και η ώρα και το timing. Λοιπόν, μην κοροϊδευόμαστε. Πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα τη δημοκρατία και η συνεχεία τον τόπο και την κοινωνία από τις οικονομικές λαϊλασίες οι οποίες θα πηγηθούν να γίνουν ελαίου Παπαδρέου Βενιζέλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά τώρα όμως δεν θα ανοίξουμε και ένα κεφάλαιο εις βάρος της δημοκρατίας και του πολιτικού συστήματος. Αυτό που καταλάβει καλά ο οποιοσδήποτε είναι πίσω από όλα αυτά. Και σαφώς είναι έργο των αριστεριστών και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και πρόσωπα γνωρίζουμε και καταστάσεις και μεθόδους και τα έχει ξαναζήσει η Ελλάδα σε άλλες πολύ άσχημες περιόδους. Πάντως, παρά την διατύπωση της άποψής σας, κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι το βαρύ κλίμα επιδεινώνει τις σχέσεις πολιτών-πολιτικής κοινής. Και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, το είδαμε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Γίνεται πιο επιτακτική όταν ανάγκη. Όταν υπάρχουν ξερά και βάλει κάποιος μία φωτιά με ένα σπίλο, παίρνουν όλα τα ξερά. Πράγματι, υπάρχει μία ξηρασία στη χώρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτοί οι οποίοι ποντάρουν στο χάος, σας λέω, με δημόσιες συνεντεύξεις και τοποθετήσεις. Δίνει, επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα πριν κύριε συνάδελφε, αφορμές η πολιτική του κυρίου Παπαδρέου. Δεν χωράει καμία ευφολία. Αλλά δεν το διαλύσουμε. Αυτό έχουμε ήθελα υποχρέωση και στην ιστορία αυτού του τόπου αλλά και στα παιδιά μας που έρχονται. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί εσείς είστε υπέρμαχος αυτής της άποψης, ότι γίνεται επιτακτικότερη ανάγκη ανάληψης πολιτικών πρωτοβουλειών, όχι έτσι όπως την περιγράφουν τα μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όπως τα περιγράφουν ευρύτερα πολιτικοί παρατηρητές, για να εκτονωθεί αυτή η ένταση πολιτική πρωτοβουλία που θα περιλαμβάνει όλο το φάσμα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Κύριε συνάδελφε, σήμερα δεν λειτουργούν τα κόμματα. Είναι κλειστά κλαμπ γύρω από τις προεδρίες της ηγεσίας. Άλλο είναι η δημοκρατία, άλλο το κλειστό κλαμπ του κ. Σαμαρά. Άλλο το Πασόκ, άλλο το κλειστό κλαμπ του κ. Παπαδρέου. Τυχώς, επιβάλλονται αυτοί στους πολλούς. Οι πολλοί σκέφτονται εκλογές, φοβούνται, ξέρουν ότι από τους 300 οι περισσότεροι από 150, 160 εκατομμύρια δεν θα εκλεγούν και αλλά αντιλαμβάνεστε ότι κουβλιάζουν. Όμως όλοι λένε ότι αυτό το πράγμα δεν τραβάει και χρειάζεται μια εθνική επαγρύπνηση, χρειάζεται μια εθνική ανέλυξη. Αυτό που έχουμε σήμερα δεν μπορεί να το δώσει. Άρα λοιπόν να παραμερίσει ο κ. Παπαδρέου να ανοίξει τον δρόμο για να μπορέσουμε να έχουμε στην Ελλάδα κάτι σαφώς καλύτερο από αυτό που έχουμε σήμερα. Κύριε Καρατζαφέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε και τις απόψεις που καταθέσατε. Να είστε καλά, για τη δουλειά σας. Στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ. Είδαμε και την εικόνα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από την λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε το έκτακτο δελτίο μας. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με την κανονική ροή της πληροφόρησης. Ανακεφαλαιώνοντας, να πούμε ότι ματαιώθηκε η στρατιωτική παρέλαση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και της διατύπωσης του όχι στις ιταλικές και φασιστικές δυνάμεις. Χιλιάδες συγκεντρωμένοι κατέλαβαν το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η παρέλαση. Αποχώρησε δηλώνοντας τη λύπη και τη δυσφορία του πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και οι επίσημοι που επρόκειτο να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Αναλυτικά, πλούσια και εμπεριστατωμένα ρεπορτάζ σε λίγα λεπτά, αφού βεβαίως ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους, δημοσιογράφους, τεχνικούς και σκηνοθέτες που συνέβαλαν στην μεταφορά της εικόνας και τη μετάδοση των πληροφοριών. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και πάλι επιστρέφουμε με την κανονική ροή του ενημερωτικού μας προγράμματος με το δελτίο ειδήσεων του μεσημεριού. Ματαιώθηκε όπως είπαμε και νωρίτερα η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Αποχώρησε από την εξέδρα των επισήμων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κάρλος Παπούλιας. Εκατοντάδες πολίτες μπλόκαραν το δρόμο φωνάζοντας και συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής και της Τρόικας. Λίγο αργότερα ορισμένα τμήματα παρέλασαν εν μέσω του συγκεντρωμένου πλήθους. Πάμε στην Φρόσο τη Βαρβάρα που βρίσκεται στο χώρο της παρέλασης. Καλό μεσημέρι, Φρόσο. Το χρονικό των εξελίξεων. Πώς ξεκίνησαν όλα λίγο πριν τις 11. Χρήστο, εμείς βρισκόμασταν από νωρίς το πρωί εδώ. Γύρω στις 10 η ώρα το πρωί υπήρχαν πάρα πολλοί κόσμος, διάφορα μέλη κοινωνικών ομάδων που ήρθαν στο χώρο που θα ήταν να γίνει η παρέλαση εδώ στη λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου προκειμένου να διαδηλώσουν. Ναι. Μέχρι τις 11 η ώρα οι διαδηλωτές ήταν δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου μπροστά στον ιερό ναό Κυρίλου και Μεθοδίου, λίγα μέτρα μακριά από την εξέλιξη.
εξέδρα. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όταν έφτασε στον χώρο της παρέλασης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κάρολος Παπούλιας, και πρόκειτο να ξεκινήσει η παρέλαση, δημιουργήθηκε μία ένταση μεταξύ των διαδηλωτών και των ανδρών της αστυνομίας. Υπήρχαν κάποια μπουκάλια, κάποιες πέτρες και αυγά, αλλά και γιαούρτια τα οποία πέταξαν, γιατί οι διαδηλωτές είχαν καταλάβει το δόσορμα, την λεωφόρο δηλαδή Μεγάλο Αλεξάνδρο, που ήταν να γίνει η στρατιωτική παρέλαση. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, αμέσως μετά οι άνδρες αστυνομίας παράταξαν στο λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρο κλούβες των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα να κλείσει ο χώρος όπου θα γινόταν η παρέλαση. Αυτό μπροστά στην εκκλησία του Κυρίλου και Μεθοδίου στον ουρανό. Από την άλλη πλευρά της εκκλησία λεωφόρου, που βρίσκεται, με συγχωρείς Φρόσου, για να καταλαβαίνουν και όσοι βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης, εκκλησία που είναι λίγα μέτρα από την εξέδρα των επισήμων. Είναι η εικόνα που είδαμε και νωρίτερα με τις κλούβες των ΜΑΤ να έχει κόψει το δρόμο. Ακριβώς. Από την άλλη πλευρά της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου υπήρχαν και άλλοι διαδηλωτές, με αποτέλεσμα να καταλάβουν και αυτό το δρόστρωμα. Όπως μπορείς να καταλάβεις, Χρήστο, υπήρχαν λίγα μέτρα οδοστρώματος στα οποία υπήρχαν τοποθετημένες η εξέδρα των επισήμων δηλαδή, και δεξιά και αριστερά του δρόμου υπήρχαν διαδηλωτές. Ναι. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η παρέλαση, να μην μπορεί να περάσει κανείς. Είχε κλείσει δηλαδή δρόμους και μετά από 10 λεπτά όπου γινόταν όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι είχε κλείσει ο δρόμος και δεν μπορούσε να διεξαχθεί παρέλαση λόγω των διαδηλωτών που είχαν καταλάβει το οδόστρωμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, αλλά και τους άλλους επισήμους, έφυγαν από το χώρο της παρέλασης. Μάλιστα. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο το απόσπασμα της δήλωσης που έκανε ο κύριος Παπούλιας με έντονη φόρτιση και στη συνέχεια και τις δηλώσεις του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και του Αντιπεριφερειάρχη. Θέλω να αποχωρήσω. Ήρθα εδώ για να τιμήσω την πόλη, μια ιστορική πόλη, και να τιμήσω την ημέρα. Είναι όμως ορισμένοι οι οποίοι θέλουν να ματαιωθεί αυτή η εκκρίνηση. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Πρόεδρε? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε, δίνει ο ελληνικός λαός μια μεγάλη μάχη. Στο δεύτερο. Την έδωσε. Χαίρεστε, λοιπόν. Σαν σήμερα, πριν από χρόνια, σήμερα εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να ξεπεράσει αυτή την δύσκολη στιγμή. Πρέπει όλοι μας να βάλουμε τις δυνάμεις μας. Θεωρώ ότι η τελευταία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θετικά στοιχεία τα οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε, να συστρατευτούμε και να ξεπεράσουμε την κρίση έτσι ώστε να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα απαλλαγμένη από δουλείες και από επιταγές τρίτων και να καθαρίσουμε το σπίτι μας και να παραδώσουμε το σπίτι μας στα παιδιά μας καθαρό και αλόγητο. Νομίζω ότι σήμερα απολαύσαμε, με την αρνητική έννοια, απολαύσαμε τον πλήρη εξευτελισμό των θεσμών. Μια ομάδα διαμαρτυρόμενων, τα συνθήματα που φωνάζαν ήταν ακαταλαβίστικα. Μια ομάδα διαμαρτυρόμενων υποχρέωσε ουσιαστικά, εξόργησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ήρθε μόνο για την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος αποχώρησε με σαφέστατη δυσαρέσκεια. Όταν γίνονται πια τέτοια πράγματα και βλέπουμε ότι έχουν καταληθεί κάθε έννοια θεσμού, νομίζω δεν έχει να κάνουμε, να πούμε τίποτα άλλο. Φτάνει πια. Η σημερινή μέρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων των Θεσσαλονικαίων ως μια μαύρη μέρα. Η οργή του κόσμου, που εμπολής είναι δικαιολογημένη και η οποία πρέπει να εκφράζεται με ειρηνικούς πάντα τρόπους, σήμερα μια μειοψηφία ανθρώπων αποφάσισε να κάνει μια κίνηση που αδικεί και την οργή του κόσμου και όλη την κοινωνία, αλλά και όλους τους Θεσσαλονικείς. Η σημερινή ημέρα, μια μέρα γιορτής για όλη την Ελλάδα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αμαυρώνεται από μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι καθοδηγούμενοι πολιτικά και προσπαθούν με τρόπους τέτοιους
να σταματήσουν μια παρέλαση, την πιο σημαντική παρέλαση που γίνεται στη χώρα μας από τον πόλεμο και μετά. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που παρακολουθήσαμε. Υπάρχει πληροφόρηση ότι υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Παπανδρέου, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Παπούλια. Αποδίδεται στον Πρωθυπουργό η δήλωση ότι όλα όσα έγιναν είναι προσβολή απέναντι στους αγώνες που δόθηκαν από τον ελληνικό λαό και συνιστούν απόπειρα υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών. Είναι το περιεχόμενο της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού, του κ. Παπανδρέου, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Κάρολο Παπούλια. Ακούσαμε νωρίτερα στο έκτακτο δελτίο και την παρέμβαση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Πληροφορούμαστε ότι υπάρχει αντίδραση και της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σπύρος Παπαδάκης μας τη μεταφέρει. Ναι. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Ο ίδιος ο Αντώνης ο Σαμαράς, λοιπόν, έχει κάνει μία δήλωση όπου καταδικάζει αυτά τα οποία συνέβησαν και το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Τονίζει, λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανα τις κοινωνικές εκρήξεις που η ίδια η πολιτική της πυροδότησε. Όμως, όσοι χαίρονται που τραυμάτισαν την εθνική μας γιορτή, να ξέρουν ότι οι ίδιοι πλήγωσαν την εθνική μας υπερηφάνεια, οι ίδιοι αμαύρωσαν την εικόνα όλων των Ελλήνων. Οι ίδιοι προσέβαλαν τη μνήμη των ηρώων μας. Σε μια στιγμή που η χώρα μετράει τις πληγές της και προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, δεν θα έπρεπε να μπερδεύουν τα εθνικά μας σύμβολα και την ελληνική ιστορία με μια καταστροφική κυβέρνηση. Είναι ένας ολέθριος τρόπος αντίδρασης σε μια ολέθρια πολιτική. Μόνον οι εχθροί μας θα μας ήθελαν σήμερα διχασμένους. Καταλήγει η δήλωση του κυρίου Σαμαρά και όπως μου επισημαίνουν, εκεί που αναφέρει ο κύριος Σαμαράς για τα εθνικά μας σύμβολα, εννοείται ότι μέσα σε αυτά βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Υπάρχει εκτίμηση, Σπύρο, αν η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι υπήρξε οργανωμένο σχέδιο για τη ματέωση της παρέλασης ή αν ισχύει η εκδοχή της αυθόρμητης εξέλιξης. Δεν υπάρχει κανένα περαιτέρω σχόλιο, πρέπει να σου πω, Χριστό. Παρακολουθούσαν από νωρίς τα γεγονότα στο λεωφόρο Συγκρού. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι σίγουρα υπάρχει δυσαρέσκεια που δεν κατάφεραν να με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, ενώ υπήρχε η φημολογία ότι θα υπάρχει, αν θέλεις, θα κατέβει αρκετός κόσμος σε παρελάσεις. Το λέω γιατί ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, και βέβαια αυτό έχει τη βαρύτητα όταν εκφέρεται από τον πρόεδρο μιας κοινοβουλευτικής δύναμης, έκανε καθαρά λόγο για οργανωμένο σχέδιο για την ματέωση της παρέλασης. Βέβαια συμπλήρωσε ότι φάνηκε και επιχειρησιακή αδυναμία της αστυνομίας να αποτρέψει αυτήν την εξέλιξη, ζητώντας και την παρέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Παπουτσί. Περισσότερο, λοιπόν, διακρίνω εγώ, εάν θέλει, στο δεύτερο, δυσαρέσκεια για το ότι δεν κατάφερε να αποτραπεί αυτό το. Να προασπιστεί και να μπορέσει να γίνει στρατιωτική παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη. Παρά οτιδήποτε άλλο, ωστόσο, νομίζω ότι στην πορεία θα έχουμε και άλλου είδου ανακοινώσει. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα έχει καταφέρει και έχει έρθει στο στούντιο των ειδήσεων τη ΕΡΤΡΙΑ η Μαρία Τραβλού, η ρεπόρτερ τη ΕΡΤΡΙΑ. Συνάδελφο ήταν από το πρωί στο χώρο τη παρέλαση. Θα τη δούμε και θα την ακούσουμε, δίνοντά μα το κλίμα των γεγονότων, το πώ εκτελήχθηκαν από τις, λίγο πριν τις 11 το πρωί. Μου έλεγες όσο πρόλαβες σε δευτερόλεπτα ότι δεν ξεκίνησαν στις 11 τα γεγονότα. Λίγα λεπτά, λοιπόν, πριν την επίσημη έναρξη της παρέλασης, της στρατιωτικής παρέλασης. Μία ομάδα πολιτών διαπληκτίστηκε με αστυνομικούς που βρισκόταν εκεί μπροστά και κάποια ξαφνικά βρέθηκαν στο οδόστρωμα της παραλιακής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο ένας έφερε τον άλλον κοντά του. Κάπως έτσι έγινε, δηλαδή. Άνθρωποι άρχισαν να βγαίνουν από τα κυκλειδώματα που υπήρχαν προστατευτικά στα πεζοδρόμια και να μπαίνουν στο οδόστρωμα. Έτσι πάρα πολύ γρήγορα η μικρή ομάδα πολιτών ξαφνικά κατέλαβε όλη τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σε ένα σημείο. Ακριβώς γιατί... σε ένα σημείο. Μπροστά στην εκκλησία του Κυρίλου και Μεθοδίου. Ακριβώς στη διασταύρωση Καλλιδοπούλου με Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εσύ μας μετέφερες και την πληροφόρηση που είναι ακριβής ότι υπήρχαν σε εξέλιξη συγκεντρώσεις οργανωμένες, σχεδιασμένες από τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια, ξαναλέω ότι στην πληροφόρηση υπήρξαν και κάποιες αστοχίες. Για παράδειγμα, δόθηκε από την αστυνομία η συμμετοχή μελών του ΠΑΜΕ, ανερέθηκε, διαψεύστηκε στη συνέχεια από τους ίδιους τους εκπροσώπους του ΠΑΜΕ. Πάντως υπήρχε ένας ικανός αριθμός προσυγκεντρώσεων και οργανωμένων συγκεντρώσεων με στόχο την ημέρα της παρέλασης, την ώρα της παρέλασης. Το να διαμαρτυρηθούν, Χρήστο, ακριβώς τους επισήμους κατά τη διάρκεια της παρέλασης. Φαίνεται, λοιπόν, ότι κάποιες ομάδες
κατάφεραν και έφτασαν στον Κυρίλλο και Μεθόδιο. Mm-hmm. Από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά, από εκεί πυροδοτήθηκε η κατάσταση. Mm-hmm. Η μία κουβέντα έφερε την άλλη. Ήτανε 2-3 άνθρωποι οι οποίοι είχαν το διαπληκτισμό με τους άντρες της αστυνομίας. Όταν λοιπόν οι 2-3 άντρες διαπληκτίστηκαν, ξεκίνησε η ένταση, πολύ πολύ γρήγορα οι πολίτες κατέλαβαν το οδόστρωμα και ξαφνικά γέμισε όλη η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου με κόσμο, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορεί να ξεκινήσει. Ακριβώς, επειδή μας βοηθούσε και η εικόνα που βλέπαμε πριν, για ένα μεγάλο διάστημα από τις δύο πλευρές της Μεγάλου Αλεξάνδρου είχαν τοποθετηθεί κλούβες που άφηναν αυτό το χώρο τον κενό. Κάποια στιγμή αποσύρονται αυτές οι κλούβες και πυκνώνει το πλήθος στον δρόμο. Αυτό ήταν μια επιλογή της αστυνομίας να αποσύρει τα μεγάλα αυτοκίνητα. Οι κλούβες βρισκόταν στους κάθετους δρόμους της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είχαν κλείσει κάθετα. Όταν ο κόσμος βγήκε πάνω στο οδόστρωμα, αναγκαστικά οι κλούβες μπήκαν κατά μήκος, όπως τις βλέπουμε και στην οθόνη μας. Κλείσαν λοιπόν όλη τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ούτως ώστε το συγκεντρωμένο πλήθος που διαμαρτύρονταν να μην καταφέρει να φτάσει μπροστά στην εξέδρα των επισήμων. Εκεί έμειναν τα επεισόδια. Εκεί άρχισαν οι φίλαθλοι του Ηρακλή. Ήταν οι πρώτοι οι οποίοι πήραν ουσιαστικά το λόγο μετά το διαπληκτισμό και άρχισαν τα συνθήματα εναντίον της κυβέρνησης. Και όπως σας είπα και νωρίτερα τηλεφωνικά, το ένα έφερε το άλλο και έτσι οι συγκεντρωμένοι άρχισαν τις αντιδράσεις κατά του μνημονίου, τα συνθήματα κατά της κυβέρνησης, κατά των οικονομικών μέτρων. Τελεία, για λόγους εσύ θα το καταλάβεις καλύτερα από όλους μας, πριν να πάμε στη Φανή την Καλαθάκη, στο Ηράκλειο, την ακούσαμε και νωρίτερα ότι ήταν ιδιαίτερα τεταμένο το κλίμα στην Κρητική πόλη. Φανή, καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι. Είχαμε μείνει στο σημείο. Η κατάσταση, η ατμόσφαιρα δυναμητήθηκε στην αρχή. Όταν έγινε η κατάθεση στεφάνων από τους επισήμους στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτης, δηλαδή Ελευθερίας. Εκεί ακούσαμε πολλά συνθήματα, ακούσαμε από δοκιμασία, ζητάμε πλακάτ, συμβολικά. Τα περισσότερα έγραφαν τη λέξη όχι σήμερα, όχι στη δεύτερη γερμανική κατοχή. Στη συνέχεια, πλησίασαν οι επίσημοι, να σας πω ότι η κυβέρνηση εκπροσωπούσε ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο κ. Παντελής Τζορτζάκης, είχε επιλεγεί ένα κυβερνητικό στέλεχος χαμηλών τόνων να σταλεί και εδώ. Mm-hmm. Πλησίασαν την εξέδρα των επισήμων, πάντα με τη συνοδεία χιλιάδων ανθρώπων που αποδοκίμαζαν την κυβερνητική πολιτική, το μνημόνιο και τις τελευταίες όλες τις εξέλιξεις αυτές. Όταν πλησίασαν εδώ στην εξέδρα και πήραν θέση τους επίσημοι, πλησίασαν οι αγανακτισμένοι, το αγανακτισμένο πλήθος, δεν εννοώ μια συγκεκριμένη ομάδα, ήταν πάρα πολλές οι ομάδες των πολιτών που συγκεντρώθηκαν σε μια μεγάλη ομάδα, όπως σας είπα και πριν, και προσπάθησαν να πλησιάσουν για να διώξουν τους επισήμους από την εξέδρα. Εκεί είχαμε την επέμβαση στο ΜΑΤ, με ήπιο τρόπο βεβαίως. Ναι. Απομάκρυνταν, φυγάδευσαν στην πραγματικότητα τους επισήμους. Ναι. Ο υφυπουργός μπήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Έφυγαν και όλοι οι υπόλοιποι τοπικοί φορείς, από τον Περιφερειάρχη, το Δήμαρχο, τους βουλευτές. Όλοι έφυγαν από το σημείο αυτό. Παρέμεινε μόνο ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο κ. Ειρηναίος. Η παρέλαση τελικά διεξήχθη μόνο υπό την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, ναι, που ήταν ο μόνος που όλο το πλήθος θέλησε να παραμείνει στον χώρο της παρέλασης. Έγινε κανονικά. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω δει περισσότερο κόσμο ποτέ σε παρέλαση στο Ηράκλειο. Ναι. Είχε στενέψει πολύ ο δρόμος, δεν μπορούσε καν να διεξαχθεί όπως έπρεπε. Διεξήχθη όμως, έγινε η παρέλαση με συνθήματα και ενώ εκαφέρωθεν της πορείας των μαθητών, των μεζοπόνων τμήματων και των συλλόγων που παρέλασαν εδώ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Και τελείωσε, ολοκληρώθηκε με μια πορεία των συγκεντρωμένων προς την περιφέρεια Κρήτης. Παρήλασαν και τα στρατιωτικά τμήματα στο Ηράκλειο, Φανή, ή ναι, μόνο ναι, το πού. Όχι, παρήλασαν και τα στρατιωτικά τμήματα κανονικά. Έγινε κανονικά η παρέλαση. Αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι οι εκπρόσωποι της Εθνικής Αντίστασης, οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, είχαν εκδώσει μια ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες, λέγοντας ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την παρέλαση. Όμως μόλις απομακρύνθηκαν οι επίσημοι, ήταν αυτοί που άνοιξαν την παρέλαση. Παρέλασαν κανονικά δηλαδή. Μάλιστα. Φανή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ από το Ηράκλειο της Κρήτης. Για να δούμε τώρα τι γίνεται σε μια μεγάλη περιφέρεια της χώρας, στην Θεσσαλία. Ο ανταποκριτής της ΕΡΤΡΙΑ, ο Βαγγέλης Ομητρούσιας, έχει πληροφορίες για το αν υπήρξαν ανάλογα γεγονότα ή κάποια ζητήματα και στη Θεσσαλία. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα Χριστόκα και χρόνια πολλά να ευχηθούμε. Δυστυχώς επεισοδιακή ήταν η παράλυση στην πόλη του Βόλου μετά από διαμαρτυρία των οπαδών του Ολυμπιακού Βόλου, οι οποίοι δεν επέτρεψαν στην αρχή να γίνει η παράλυση. Μετά τις διαβουλεύσεις ξεκίνησε και την ώρα που έκαναν την παράλυση στα δημοτικά σχολεία διακόπηκε. Έχουμε επεισόδια τα οποία συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα. Η αστυνομία για να απομακρύνει τους διαμαρτυρόμενους χρησιμοποίησε δακρυγόνα και αντιλαμβάνεσαι ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί η παράλυση στην πόλη του Βόλου. Πάντως με συγχωρείς, θα τολμήσω να πω ότι αυτό σίγουρα δεν αφορά μια πολιτική διαμαρτυρία. Η διαμαρτυρία των οπαδών μιας ομάδας, γιατί υποβιβάστηκε για την εμπλοκή της σε μια σειρά διαφανών διαδικασιών, δεν συνιστά πολιτική διαμαρτυρία. Δεν συνιστά αυτό που περιγράφουμε είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στο Ηράκλειο. Είναι κάτι ξεχωριστό και οφείλουμε απλά να το παρουσιάσουμε. Ας μην το σχολιάσουμε, αλλά είναι διαμαρτυρία οπαδών μιας ομάδας για κάτι διαφορετικό από ό,τι συζητούσαμε μέχρι τώρα. Τώρα, στην πόλη της Λάρισας να πούμε ότι τα πράγματα ήταν ήρεμα. Η παρέλαση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του κ. Νίκου Πολίζου. Εδώ η διαμαρτυρία ήταν ήπια. Υπήρχαν αγανακτισμένοι πολίτες, οι οποίοι φορούσαν μάσκες και κρατούσαν κάποια πλακάτ με συνθήματα. Από το ΣΥΡΙΖΑ ακούστηκαν κάποιες αποδοκιμασίες κατά της κυβέρνησης και είχαμε τους μαθητές οι οποίοι με την σειρά, θα έλεγα με τον τρόπο τους, έριχναν τη δική τους διαμαρτυρία. Αντί να στρέψουν το κεφάλι της δεξιά προς τους επισήμους, δεν το έκαναν, το έστρεψαν αριστερά. Και ένας από τους μαθητές, την ώρα που ήταν παραστάτης από σχολεία της Λάρισας, αντί για χαιρετισμό, έκανε την παλάμη, δηλαδή μούντζωσε τους επισήμους. Μάλιστα. Αυτά ήταν και από εκεί πέρα, θα έλεγα, τα πράγματα κλείσαν ήρεμα. Το ίδιο συνέβη και ήρεμα ήταν τα πράγματα και στις άλλες θεσσαλικές πόλεις. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση για το τι συνέβη στις θεσσαλικές πρωτεύουσες. Μπορούμε να δούμε την εικόνα και πάλι από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στο χώρο της παρέλασης. Όπως με ενημερώνουν, έχει δοθεί και στην κυκλοφορία για τα οχήματα Μαρία Τραυλού. Έχουμε μείνει στο σημείο που μας περιέγραφες τους φιλάθλους του Ηρακλή να μπαίνουν να καταλαμβάνουν αρχικά το οδόστρωμα και στη συνέχεια να εξελίσσεται αυτό που όλοι είδαμε και αμέσως μετά είχε προηγηθεί η αποχώρηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Όχι, δεν είχε, όχι, ακολούθησε αρκετή ώρα αργότερα. Αμέσως μετά τους φιλάθλους το λόγο πήραν οι υπόλοιποι πολίτες, κρατούσαν πλακάτ στα χέρια τους με τη λέξη όχι. Κάψανε, πρέπει να σας πω, κάποια στιγμή μία σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη σημαία της Γερμανίας. Και λίγα λεπτά πριν τις 12 παρά, απόγονοι των Μακεδονομάχων πλησίασαν το συγκεντρωμένο πλήθος, δύο από αυτούς, με τα λάβαρα στα χέρια και προσπάθησαν να τους ζητήσουν να ανοίξουν το δρόμο, ούτως ώστε να γίνει παρέλαση κανονικά. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπήρξε ένταση. Οι Μακεδονομάχοι μείνανε μέσα στο συγκεντρωμένο πλήθος. Όταν λοιπόν αποχώρησαν όλοι οι επίσημοι από την εξέδρα, με πρώτον τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι κλούβες της αστυνομίας αποχώρησαν, άνοιξαν το δρόμο της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και έτσι οι Μακεδονομάχοι ξεκίνησαν αρχικά μαζί με το συγκεντρωμένο πλήθος την πορεία. Αυτή την πορεία που έγινε, όπως είπες, παρέλαση λωρίδας. Από τη μια πλευρά και από την άλλη, σε μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας της παραλιακής λεωφόρου, ο κόσμος συγκεντρωμένος και ανάμεσα στον κόσμο παρήλασαν τα τμήματα από τους συλλόγους και από τους εθελοντές. Ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε ένα ιστορικό δεδομένο ότι για πρώτη φορά ματαιώθηκε η στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Μένει χρόνος και δημόσιες τοποθετήσεις για να αποτυπήσουμε το πώς αυτό συνέβη και γιατί συνέβη και βέβαια τι εντυπώσεις και τι αποτελέσματα προκαλεί. Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Μαρία Τραυλού σε αυτό το σημείο. Βεβαίως θα έχουμε αναλυτικά και πλούσια ρεπορτάζ και στα επόμενα δελτία. Να δούμε τι έγινε και στην Αθήνα τώρα, όπου σε κλειό διαδηλωτών, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, διεξήχθη η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα ενώπιον της Υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου. Με μαύρες κορδέλες παρήλασε τελικά η μπάντα του Δήμου Αθηναίων, καθώς και οι μαθητές ενός σχολείου. Συγκεντρωμένοι πολίτες στο Σύνταγμα φώναζαν συνθήματα εναντίον της κυβέρνησης και της Τρόικας.